Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η επικείμενη δοκιμασία ακραίων καταστάσεων, η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών αλλά και η εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικών Αναφορών θα απασχολήσει μεταξύ άλλων τη σημερινή συνάντηση του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα με το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Οι τράπεζες στα πλαίσια των stress test είναι αντιμέτωπες με σφιχτό χρονοδιάγραμμα καθώς τα τεστ ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα και θα ολοκληρωθούν στις αρχές Μαΐου. Έως την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το σύνολο των στοιχείων για το βασικό και το δυσμενές σενάριο της άσκησης. Στην παραδοχή ότι οι σημερινές συντάξεις είναι χαμηλές, καθώς τα χρήματα είναι αντικειμενικά πολύ λίγα για τις πραγματικές ανάγκες των συνταξιούχων, αλλά αυτά αντέχει αυτή τη στιγμή η οικονομία, καταλήγει σε συνέντευξή του στο reader.gr ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος. Ο κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος και κατήχε τα ενία του Υπουργείου Εργασίας για 14 μήνες και προέβη σε μια καθοριστική σημασία μεταρρύθμιση, που επικρίθηκε δεόντως, υπεραμείνεται του νομοθετήματός του, λέγοντας ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση δίνει καλύτερη σύνταξη από το προηγούμενο σύστημα μετά τις μνημονιακές περικοπές. Και ότι για πρώτη φορά το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι ελλειμματικό αλλά πλεονασματικό. Ως ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία θα λειτουργεί ασχέτως τηλεπικοινωνιακού παρόχου, θα λανσάρει μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε Cosmote TV Go, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα διατίθεται και μέσω ειδικής συσκευής που θα συνδέεται στο διαδίκτυο και πάλι ανεξαρτήτως του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του κάθε συνδρομητή, ώστε οι συνδρομητές της Cosmote TV να απολαμβάνουν ακόμα πιο διαδραστικές υπηρεσίες. Η τιμολογιακή πολιτική για την υπηρεσία, η οποία θα είναι διαθέσιμη από το κινητό, το tablet και τον υπολογιστή, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, ενδέχεται όμως να είναι διαφορετική από το συνδρομητικό πακέτο και να περιλαμβάνει εκπλήξεις όπως την παρακολούθηση ενός μεμονωμένου αγώνα με την καταβολή ενός ορισμένου ποσού. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 828,62 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,85% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.